με 340 μη ακενές οργανικές θέσεις γιατρών, εκ των οποίων 139 ειδικευμένων και 202 ειδικευόμενων, λειτουργούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αχαΐας. Με αποτέλεσμα το υπάρχουν προσωπικό να σηκώνει τεράστιο βάρος στους ώμους τους. Συνολικά από τις 500 οργανικές θέσεις ειδικευμένων γιατρών, στο σύστημα υπηρετούν 361 γιατροί, υπολείπονται 139 και 103 θέσεις επικουρικών γιατρών. Σε ό,τι αφορά στους ειδικευόμενους γιατρούς, σε σύνολο 476 οργανικών θέσεων υπηρετούν 274 και υπολείπονται 202 θέσεις. Η μεγάλη υποστελέχωση των νοσηλευτικών μονάδων της Αχαΐας και οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους και κατ' επέκταση στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες αναδείχθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών Αχαΐας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν χθες στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ωστόσο, η ακτινογραφία των καινών θέσεων, όπως καταγράφηκε από τα μέλη της ΕΙΝΑ, έσταλε στο Υπουργείο Υγείας σε μια προσπάθεια να υπάρξει αποτύπωση δυσυφιστάμενης κατάστασης και να δρομολογηθούν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις. Γιατί οι ελλείψεις και η υποχρηματοδότηση και τα κενά σε οργανικές θέσεις οδηγούν σε υπερεργασία τους υπάρχοντες γιατρούς στα νοσοκομεία της Αχαΐας που προσπαθούν να τα απεξέλθουν για να προσφέρουν τα στοιχειώδη. Αλλά σίγουρα έχουν ένα πολύ κακό αντίκτυπο όσον αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Mm-hmm. Και το χρόνο αφορά αυτό, αναμονής, αφορά και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και γενικότερα ο πύχης πέφτει διαρκώς προς τα κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό θέλουμε να επισημάνουμε. Επίσης, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει όλο αυτό το διάστημα είναι ότι η τάση και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από ό,τι φαίνεται και από αυτή την κυβέρνηση τη σημερινή είναι να αναπληρώνονται τα κενά σε μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν δηλαδή 140 κενά από ό,τι μπορείτε να δείτε στους πίνακες, 140 κενά σε μόνιμους γιατρούς ειδικευμένους. Η τάση είναι να αναπληρώνονται και να καλύπτονται οι τρύπες από επικουρικό προσωπικό, με συμβάσεις δηλαδή διετής, τριετής που ανακυκλώνονται διαρκώς. Λίγουν οι συμβάσεις, απολύει το προσωπικό, παίρνουν κάποια παράταση μερικών μηνών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μόνιμη λύση, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.